Την άνοδό του στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία πανηγυρίζουν στη δόξα προσκυνητών και στον Ορφέα Ξάδης, αφού πλέον με την ολοκλήρωση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής σφραγίστηκε και μαθηματικά η άνοδος των δύο ομάδων. Αντίθετα, η ισοπαλία στο Βερούλιο της Καβάλας μεταξύ του τοπικού Ηρακλή και της ΑΕΤ Δημοτήχου καταδίκασε και τις δύο ομάδες αφού δεν προλαβαίνουν πλέον το τρένο της ανόδου. Στο γήπεδο του ΑΟΚ, οι φίλαθλοι του Ορφέα προσδοκούσαν η ομάδα τους να εξασφαλίσει την άνοδο μετά το τέλος του μάτς και γι' αυτό ήσαν μια μίνι φιέστα. Ορφέας με 9 βαθμούς θέλε την νίκη για να βρεθεί μετά το τέλος του μάτς στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ του έκαναν και άλλα αποτελέσματα υπό προϋποθέσεις. Οι 700 περίπου οπαδοί των γηπεδούχων έδωσαν την απαραίτητη όθηση στην ομάδα του Μάκη Μπογιατζίδη, που κατάφερε να προηγηθεί μόλις το 7ο λεπτό. Η άμυνα της δόξας προσκυνητών δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα σε μια φάση διαρκείας και ο Χίντι Μέρ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Η απάντηση της ομάδας του Γιάννη Κλητσιώτη δεν άργησε και ήρθε με τον συνήθι ύποπτο. Ο Βάσκος έσυλε την μπάλα στα δίχτυα του Κισάο Μέρ με σκαστό σουτ, αφού οι αμυντικοί του Ορφέα δεν κατάφεραν να διώξουν την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ σε μια φάση που θύμισε έντονα το πρώτο γκολ. Στην επανάληψη που είχε φάσεις και για τις δύο ομάδες, η δόξα προσκυνητών ήταν αυτή που παραβίασε για ακόμη μια φορά την εστία του Ορφέα στο 74ο λεπτό, πάλι με τον Βάσκο, ο οποίος έκανε εξαιρετική κίνηση ανάμεσα σε 4 παίκτες και τελείωσε υποδειγματικά με εξωτερικό μπλασέ την ωραία κάθετη του Κλή. Το 1-2 παρέμεινε στο τέλος και βρήκε τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να πανηγυρίζουν την άνοδό τους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το πάρτι που ξεκίνησε το πυροδότησε ένα γκολ στις καθυστερήσεις κάποια χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Στο Βερούλιο, ο Βαλαβανόπουλος, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από αναμπουμπούλα στα καρέ του Δημοτήχου, έκανε το 2-2 για τον Ηρακλή Καβάλας και έβαλε τα φόπλακα στα όνειρα της ΑΕΔ για άνοδο. Η ισοπαλία δεν έκανε σε καμία από τις δύο ομάδες, μιας και η δόξα κέρδιζε τον Ορφέα εκείνη την ώρα. Για να φτάσουμε στο 2-2, συνέβησαν πολλά, μεταξύ των οποίων τρεις υποδείξεις πέναλτι και μία αποβολή. Το σκορ άνοιξε αέδο όταν ο διαιτητής Ευάγγελος Γρατσάνης υπέδειξε την ΕΣΚΑΕ των ποινών για χέρι του Σιαματά σε σέντρα του Καραγιάννη. Την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε ο Πετρόπουλος, ο οποίος νικήθηκε αρχικά από τον Ευστρατίου, αλλά στην εξέλιξη της φάσης πήρε το rebound και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 28. Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όμως οι ισορροπίες άλλαξαν πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, με το Σιριτούδη να ανατρέπει εντός περιοχής τον Βαλαβανόπουλο και να αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη του Γρατσάνη, ο οποίος χωρίς να διστάσει καταλόγησε το πέναλτι. Ο Προβατίδης νίκησε από τα 11 βήματα τον Απιώτη, που αντικατέστησε το Σιριτούδη κάτω από τα γκολπός και έκανε το 1-1. Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η ΑΕΔ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και βγήκε μπροστά να ψάξει την ισοφάριση. Στο 72 η Τζες μπήκε με ωραία προσπάθεια στην περιοχή με τον Ρουμελιώτη να τον ανατρέπει και το Γρατσάνη να υποδεικνύει για τρίτη φορά την ΕΣΧΑΕ των ποινών. Ο Πετρόπουλος ανέλαβε πάλι την εκτέλεση και δεν λάθεψε βάζοντας μπροστά το διδυμό τυχό με 1-2. Αν παρέμενε αυτό το σκορ, η ΑΕΔ κόντρα στη δόξα προσκυνητών θα έπαιζε τα αρέστα της για την άνοδο, αλλά ο Βαλαβανόπουλος στιγμές πριν τη λήξη του μάτς εξανέμισε τις όποιες ελπίδες της ομάδας του Βόρειου Εύρου, οι παίκτες οποίας δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν αυτήν την εξέλιξη. Πλέον η τελευταία αγωνιστική της διαδικασίας στον Παράζο, που το Δημότυχο θα υποδεχτεί τη δόξα προσκυνητών και ο Ηρακλής Καβάλας στον Ορφέα Ξάνδης, δεν έχει απολύτως καμία βαθμολογική σημασία. Και αυτό γιατί το σχεδιασμό τους για τη ΓΑΜΑ Εθνική κάνουν ήδη δόξα προσκυνητών και Ορφέας Ξάνδης με 9 βαθμούς, ενώ Έδη Δημοτήχου και Ηρακλής Καβάλας με 5 θα αγωνίζονται του χρόνου στα ενωσιακά τους πρωταθλήματα.